Θέλω να δώσω το λόγο, κυρίες και κύριοι, σε ένα παλιό γνώριμο του Υπουργείου Υγείας και σημερινό Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Παναγιώτη Κουρουπλή, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας και στηρίζετε την εκδήλωση. Κύριοι βουλευτές, κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι επιχειρηματίες, εγώ θα είμαι λίγο πιο αισιόδοξος από την κυρία Ναντάσα και τον κύριο Γιώργο και θα ξεκινήσω λέγοντας ότι για να δίνουμε βραβεία σημαίνει ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις. Και μάλιστα επιχειρήσεις πάρα πολύ δυνατές, παρά την κρίση. Και όπως πολλές φορές έχει υποθεί, μπορεί η κρίση να είναι και ευκαιρία. Βρισκόμαστε σε μια γεωστρατηγική θέση, όπου συντελούνται κοσμογονικά γεγονότα. Ένας ακήρυκτος παγκόσμιος πόλεμος δίπλα μας, όπου εμπλέκονται παγκόσμιες δυνάμεις, περιφερειακές δυνάμεις, τοπικές δυνάμεις, θρησκείες. Ένα προσφυγικό που βρίσκεται δυστυχώς σε εξέλιξη. Κλιματικές αλλαγές που φέρνουν βία γεγονότα. Παρά τα αυτά, μπορεί να πει κανείς ότι για άλλη μια φορά το επιχειρήν δοκιμάζεται και προκαλείται. Αγορές ανοίγονται παρά τα προβλήματα. Η αγορά στη Ρωσία, στο Ιράν και αλλού και για το ελληνικό επιχειρήν. Όμως, επειδή ακούω συνεχώς γκρίνια, πρώτο πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια πάνω από 40 δισεκατομμύρια ξοδεύτηκαν στην Ελλάδα για το φάρμακο. Άρα υπήρξε περίοδος παχιών αγελάδων. Υπάρχει τώρα η κρίση. Το ζήτημα είναι να αναζητήσουμε την ελπίδα ενός χαμένου παρελθόντος ή να δούμε τα πράγματα κατάματα, όπως έκανε πολλές φορές αυτός ο λαός, και να αναμετρηθούμε με τις προκλήσεις. Νομίζω τα τελευταία 2 χρόνια η κυβέρνηση αυτή έδειξε μια άλλη προσέγγιση. Και αυτό οφείλει κανείς να το αναγνωρίσει, θέλοντας να κατανοήσει τις ανάγκες που προκύπτουν και τις προκλήσεις που ερχόντουσαν πολλές φορές από το καθεστώς στο οποίο βρίσκεται η χώρα και για το οποίο καθεστώς δεν ευθύνεται η σημερινή κυβέρνηση. Και επειδή δεν μου αρέσουν τα μπυριολόγια, εγώ λέω ότι υπάρχουν και πρέπει να προχωρήσουν, και η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει και το αρμόδιο Υπουργείο και τα άλλα Υπουργεία πρώτον στη θέσπιση των απαραίτητων διατάξεων που θα διευκολύνουν τις κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Είναι ένας τομέας παρθένος ουσιαστικά για την Ελλάδα, που μπορεί πραγματικά να συμβάλλει. Δεν λέμε ότι θα αλλάξει όλο το κλίμα, αλλά πρωτοβουλίες σαν κι αυτήν, αν γίνουν αρκετές σε διάφορους τομείς, μπορούν πραγματικά να επισπεύσουν την απαλλαγή από αυτό το μελαγχολικό περιβάλλον που δυστυχώς επικρατεί στη χώρα. Να ανοίξουν οι ορίζοντες, οι
πρωτοβουλίες και η διάθεση. Το ενιαίο rebate ήταν μια προσπάθεια που έγινε στην περίοδο που ήμουν στο Υπουργείο. Ελπίζω επιτέλους να ολοκληρωθεί ως διαδικασία, διότι δίνει δικαιοσύνη, δίνει διαφάνεια, δίνει σωστή αξιολόγηση και περιορίζει τα φαινόμενα και των παραπώνων και των προσβολών. Ένας άλλος τομέας είναι η παραγωγή. Θα πρέπει και οι πολυεθνικές εταιρείες να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί μόνο να έχουν στο μυαλό τους την εμπορία. Πρέπει να βρουν τρόπους να συμβάλλουν στην παραγωγική ανάπτυξη. Και τρόποι τέτοιοι υπάρχουν και στην Ελλάδα, δηλαδή συνεργασίες πολυεθνικών εταιριών και ελληνικών εταιριών. Πρέπει δηλαδή να εξαντληθούν όλες εκείνες οι δυνατότητες και εδώ οφείλετε και εσείς ως επιχειρηματίες να συνδράμετε ένα τέτοιο κλίμα ώστε να μπορέσει πραγματικά να υπάρξει μια ανάπτυξη, διότι η Ελλάδα διαθέτει και εμπειρία και τεχνογνωσία από τις ελληνικές εταιρείες και όσες πολυεθνικές έχουν κάποιες παραγωγές στην Ελλάδα. Έχει ένα αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό. Δεν το λέμε για να χαϊδέψουμε τα αυτιά μας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει ερευνητικά κέντρα που μπορούν όλα αυτά μαζί να αποτελέσουν πραγματικά ένα κάμπους ικανό να υπηρετήσει τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Όμως, αφού σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δώσατε, πρέπει να πούμε και κάτι το οποίο έχει βέβαια αξία ευρωπαϊκή. Όταν πήγα στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών στη Λετωνία και μετά μίλησα στην Γενέβη στην συνέλευση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, είπα ότι επιτέλους η Ευρώπη θα μπορούσε να τολμήσει να μέσα από μια συνεργασία να διαπραγματευτεί από κοινού την τιμή των καινοτόμων φαρμάκων. Θα ήταν μια πολύ μεγάλη παρέμβαση που θα αναβάθμισε την Ευρώπη στη συνείδηση των πολιτών της, ώστε να μπορέσουν τα καινοτόμα φάρμακα να είναι προσβάσιμα από όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτου οικονομικής και κοινωνικής τους θέσης. Χαίρομαι που η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου έχει αυτόν τον προσανατολισμό και φαίνεται ότι αρχίζει αυτή η ιδέα στην Ευρώπη σιγά σιγά να κερδίζει έδαφος, αφού πρωτοβουλίες επιμέρους χωρών, συνεργασίες επιμέρους χωρών μπαίνουν σιγά σιγά σε αυτό το κλίμα και σε αυτό το πνεύμα. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι δεν είναι όλα μαύρα. Και είναι βέβαιο ότι αυτός ο τόπος που έζησε πολύ μεγάλες και δύσκολες καταστάσεις έκανε πολλές φορές, μετέτρεψε δηλαδή την κρίση που ζούσε και τις δυσκολίες σε ευκαιρίες μέσα από πρωτοβουλίες. Νομίζω λοιπόν αυτό το λιχέρ των βιωματικών και επιστημονικών εμπειριών που υπάρχει σε αυτόν τον χώρο μπορεί να γίνει η απαραίτητη πυρίτιδα για την ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλειών. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ και τους οργανωτές που επιμένουν και καλά κάνουν, διότι το πείσμα και η επιμονή, σας το διαβεβαιώνω και προσωπικά, είναι όπλα καταμάχητα για κάθε άνθρωπο, για κάθε άνθρωπο. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ με τους οργανωτές
και βεβαίως θα συγχαρώ τους ανθρώπους που πραγματικά βραβεύονται απόψε και επειδή πρέπει να λέγονται και τα καλά, εγώ θέλω να συγχαρώ τις ελληνικές επιχειρήσεις στον χώρο αυτό που παρά την κρίση δεν βρήκαν την ευκαιρία να μειώσουν τους μισθούς των εργαζομένων τους και δεν απέλυσαν εργαζομένους. Και αυτό οφείλει κανείς να το ομολογήσει. Σε αντίθεση με άλλες επιλογές που δυστυχώς όχι όλοι, αλλά κάποιοι αξιοποίησαν αυτή την ευκαιρία. Γιατί όλοι οφείλουν να αναγνωρίσουν ότι η εργασιακή ειρήνη και η επέδοση του αισθήματος δικαιοσύνης και στον εργαζόμενο είναι στοιχείο παραγωγικό. Γιατί όλοι οφείλουμε να ξέρουμε και να αναγνωρίζουμε ότι στην παραγωγή νέου πλούτου βεβαίως παίζει σημαντικό ρόλο το επιχείρημα, καθοριστικό, αλλά δεν πάει και πιο πίσω η συμβολή της εργασίας. Με αυτές τις σκέψεις και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να συγχαρώ για την πρωτοβουλία. Να είστε καλά.